Στο προηγούμενο επεισόδιο του αγαπημένου πιάτου αγωνίστηκαν ο Στέλιος, ο Πασχάλης και ο Δημήτρης. Ο αγώνας των παικτών για μία ακόμη φορά ήταν τρομερά δύσκολος και ενδιαφέρον. Ο συναγωνισμός έφτασε στα ύψη. Οι τρεις μονομάχοι απέσπασαν τις καλύτερες βαθμολογίες που έχουν δοθεί από τους κριτές μας μέχρι σήμερα. Ο Στέλιος και ο Πασχάλης αγωνίστηκαν σκληρά και με πάθος για μία θέση στον μεγάλο τελικό. Κατάφεραν και οι δύο να συγκεντρώσουν από 54 βαθμούς, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στο αγαπημένο πιάτο. Οι κριτές μας, μετά από αυτή την ισοβαθμία, αναγκάστηκαν να επιλέξουν ποιος από τους δύο θα ήταν ο νικητής του επεισοδίου, αιτιολογώντας φυσικά τη δύσκολη απόφασή τους. Ο Στέλιος συγκέντρωσε την προτίμηση δύο κριτών και πήρε την πρώτη θέση και τους 10 βαθμούς, έξτρα μπόνους, συγκεντρώνοντας το σύνολο 64 βαθμούς. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη, αν και είχα αγωνία στο τέλος που, είχαμε ισοβαθμία με τον Πασχάλη. Πιστεύω ότι η θέση μου είναι δίκαιη. Εγώ και ο Στέλιος φτιάξαμε πολύ όμορφα πιάτα και οι δύο και κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Με τους 64 βαθμούς που πήρε ο Στέλιος στο προηγούμενο επεισόδιο του τρίτου κύκλου, συγκέντρωσε στο σύνολο 141 βαθμούς και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική βαθμολογία και βέβαια μία θέση στον μεγάλο τελικό. Και ο Πασχάλης όμως, παρά τη δεύτερη θέση που κατέλαβε με τους 54 βαθμούς που πήρε, κατάφερε να πλασαριστεί στην τρίτη θέση της γενικής βαθμολογίας, καταλαμβάνοντας και αυτός μία θέση για τον μεγάλο τελικό, μόλις μία στροφή πριν τη διεξαγωγή του. Ο τρίτος διαγωνιζόμενος του προηγούμενου επεισοδίου, ο Δημήτρης, παρά τη μεγάλη του προσπάθεια και την ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε των 51 βαθμών, δεν κατάφερε να πλασαριστεί σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας που οδηγούν στον μεγάλο τελικό, πληρώνοντας τις κακές του εμφανίσεις στον πρώτο και δεύτερο κύκλο του διαγωνισμού μαγειρικής αγαπημένο πιάτο. Το παιχνίδι όμως είναι ένας μαραθώνιος και βρισκόμαστε στην τελευταία του στροφή. Στο τελευταίο επεισόδιο πριν τον μεγάλο τελικό θα καταφέρουν σήμερα η Νένα, ο Στέλιος και ο Πασχάλης να παραμείνουν στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας που οδηγούν στον μεγάλο τελικό. Για τα άλλα δύο παιδιά που θα είναι στον τελικό έχω να πω να είναι ψύχρεμοι, να μην αγχώνονται και να μην φοβούνται που θα είμαι κι εγώ εκεί. Σήμερα, στο τελευταίο επεισόδιο, θα αγωνιστούν οι τρεις τελευταίοι παίκτες για τον τρίτο κύκλο. Οι δύο γυναίκες, η Βασιλική και η Ευαγγελία, έχουν μαθηματικά τη δυνατότητα να απειλήσουν τον Πασχάλη στην τρίτη θέση και να αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό. Ο τρίτος διαγωνιζόμενος, ο Νίκος, θα αγωνιστεί μόνο για τις εντυπώσεις, αφού λόγω των κακών εμφανίσεών του στο πρώτο και δεύτερο κύκλο δεν μπορεί με τους 55 βαθμούς που έχει μέχρι τώρα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την τιμητική συμμετοχή. Τους συμπαίκτες μου που θα συμμετέχουν στο τελικό θα τους συμβούλευα καταρχάς να διώξουν το άγχος και να κάνουν αυτό που πραγματικά ξέρουν. Αυτός που θα κερδίσει σήμερα θα πάρει και τους 10 βαθμούς έξτρα μπόνους που τελικά, όπως φαίνεται από τη μέχρι σήμερα πορεία του διαγωνισμού, αυτοί οι 10 βαθμοί ίσως είναι καθοριστικοί για τη συμμετοχή του νικητή στον μεγάλο τελικό. Η αναζήτηση για τον μεγάλο νικητή συνεχίζεται. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο πιάτο. Πλησιάζοντας τον τελικό, οι απαιτήσεις των κριτών έχουν μεγαλώσει και ζητάνε περισσότερα πράγματα. Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά, φτάνουμε στο τελικό. Του αγαπημένου πιάτου. Μία όμορφη διαδικασία, πιστεύω να περάσετε καλά. Τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου σήμερα, αγαπημένο πιάτο. Διαγωνίζονται οι τρεις τελευταίοι για να δούμε ποιοι από εσάς θα πάνε στο μεγάλο τελικό. Θέλω να σας συγχαρώ όλους σας που είχατε το θάρρος και όλο αυτό το να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας, το τρόπο που μπορείτε να μαγειρεύσετε πίσω από τις κάμερες. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ειδικά στα πρώτα βήματα που είστε τώρα. Εσείς ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει να βγείτε σε κουζίνες να μαγειρεύσετε και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν πολύ δύσκολο βήμα αυτό για σας. Για μένα, να ξέρετε, είστε όλοι νικητές.
Για μένα, για να είστε εδώ, σημαίνει ότι αγαπάτε το επάγγελμα που επιλέξατε να κάνετε. Ήσασταν όλοι εισάξιοι. Πιστεύω να μάθατε πράγματα από αυτόν τον διαγωνισμό. Καλή επιτυχία στους σημερινούς παίχτες και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις που θα πάνε στο μεγάλο τελικό. Είχαμε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Νομίζω ότι εάν γυρίσουμε πίσω στο πρώτο επεισόδιο πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε μετά από τους τρεις τους μήνες τα 12 επεισόδια, πραγματικά γνωριστήκαμε, γίναμε μία οικογένεια όλοι. Σας εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου αυτούς που θα διαγωνιστούν σήμερα να έχουν καλή επιτυχία. Και το πιο σημαντικό ήταν αυτό που είπε και η Μαρία, ότι εκθέσατε τους εαυτούς σας μπροστά από τις κάμερες, χωρίς να γνωρίζετε πώς θα εξελιχθεί το όλο παιχνίδι. Αυτοί οι τρεις μήνες που είμαστε εδώ πέρα, προσπαθούμε να αποκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτούς τους εξελιγμένους σεφ και να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αλλά κρίνοντας διαγωνισμό ως μια μεγάλη εμπειρία. Στους παίκτες που θα διαγωνιστούν στον τελικό, τους συμβουλεύω να μην δείξουν άγχος για να κάνουν ό,τι πολύ καλύτερο μπορούν γιατί το αξίζουν. Νιώθω πολύ ευγνώμων γι' αυτό, για την παραγωγή του Ένα Channel που έκανε τόσο ωραία εκπομπή με νέα παιδιά, μαθητές, για να δείξουν τις ικανότητές τους και την εμπειρία τους και αν όχι να κερδίσουν ακόμα περισσότερη εμπειρία. Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό δεν ξεκίνησε καλά, αλλά μετά έβαλα τα δυνατά μου και προσπάθησα να φτάσω στο τελικό. Αγαπημένα πιάτο ήταν μια εμπειρία, η οποία σίγουρα πρόσφερε πολλές εμπειρίες και σίγουρα θα μείνει στο μυαλό μας. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι, μια ευχάριστη εμπειρία. Κάθε παιδί μπορεί να δείξει τι δυνατότητες έχει για το μέλλον. Σαν διαγωνισμός μαγειρικής ήταν μια πολύ καλή ιδέα, η οποία μας βοήθησε να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις πάνω στη μαγειρική. Εμένα ο διαγωνισμός αυτός ήταν μια εμπειρία που έμαθα μερικά πράγματα με βάση τη μαγειρική. Γνώρισα άλλα παιδιά, γίναμε φίλοι και γενικά περάσαμε πολύ ωραία. Πιστεύω ότι το αγαπημένο πιάτο είναι ένας πολύ καλός διαγωνισμός μαγειρικής. Το αγαπημένο πιάτο είναι μια ωραία εμπειρία για μένα. Ένας ωραίος διαγωνισμός. Μ' άρεσε, θα ξαναπήγαινε και στο 2. Το σημερινό επεισόδιο είναι κρίσιμο. Η ένταση θα φτάσει στα ύψη. Οι παίκτες μας σήμερα θα μάθουν ποιοι θα είναι οι διαγωνιζόμενοι στον μεγάλο τελικό. Η τελευταία αναμέτρηση για την αναζήτηση της τελικής τριάδας στον μεγάλο τελικό του αγαπημένου πιάτου ξεκινάει αμέσως τώρα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στο ξενοδοχείο Εγνατίας στην Καβάλα, όπου σήμερα θα διεξαχθεί το τελευταίο επεισόδιο πριν τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού μαγειρικής αγαπημένο πιάτο. Το ταξίδι για την νίκη και την συμμετοχή στο τελικό του αγαπημένου πιάτου ήταν μεγάλο. Ήθελε μεγάλη προσπάθεια με επιμονή και υπομονή από τους παίκτες μας. Σήμερα θα αγωνιστούν οι τρεις τελευταίοι υποψήφιοι σεφ και έχουν την τελευταία ευκαιρία για να δείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες στους κριτές μας, με στόχο να κερδίσουν μία θέση στο μεγάλο τελικό. Ζητούμενα για μία ακόμη φορά από τους φοιτητές μας είναι η καλή γεύση και η εμφάνιση του κάθε πιάτου. Επίσης, η σωστή διαχείριση του χρόνου, η τεχνική, η δημιουργικότητα, το πάθος, αλλά και η φαντασία των παικτών μας. Αυτά αποτελούν σοβαρά κριτήρια για τη βαθμολογία των κριτών. Οι παίκτες που εντυπωσίασαν ή θα εντυπωσιάσουν σήμερα τους κριτές μας, ίσως καταφέρουν να φτάσουν στο μεγάλο τελικό. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο αγαπημένο πιάτο, μαζί με το σημερινό επεισόδιο, έχουν διεξαχθεί τρεις κύκλοι μαγειρικής, που σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος νικητής μαγείρεψε και βαθμολογήθηκε τρεις φορές. Οι τρεις πρώτοι της γενικής βαθμολογίας θα περάσουν στο μεγάλο τελικό για να διεκδικήσουν τα δώρα μας, αλλά και μία θέση ανάμεσα σε καταξιωμένους σεφ. Κυρίες και κύριοι, το αγαπημένο πιάτο, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μαγειρικής που έχει γίνει ποτέ σε ελληνική περιφερειακή τηλεόραση, συνεχίζεται εδώ στο Ένα Channel. Τα
δώρα για τους τρεις νικητές είναι ένα σετ επαγγελματικά μαχαίρια της εταιρείας Arcos από το κατάστημα επαγγελματικών και οικιακών εξοπλισμών Ελευθέριος Κακουλίδης, Μπασάκος Βασίλειος. Σεμινάριο μαγειρικής από το Cooking Workshop, όπου ο νικητής θα εκπαιδευτεί για τις τελευταίες τάσεις στη γαστρονομία. Μια πλήρη στολή σεφ από την μπουτίκ μαγειρικής Angel Chef. Στο τελευταίο επεισόδιο, πριν τον μεγάλο τελικό, η διαδικασία του διαγωνισμού έχει ως εξής. Σήμερα, οι τρεις τελευταίοι παίκτες θα διαγωνιστούν στο τελευταίο επεισόδιο του διαγωνισμού. Οι κριτές θα αποκαλύψουν τα βασικά υλικά που θα μαγειρέψουν οι παίκτες και θα δώσουν το χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους για να ετοιμάσουν τα πιάτα τους. Αφού μαγειρέψουν και στήσουν τα πιάτα τους, οι κριτές θα τα βαθμολογήσουν για την εμφάνιση και τη γεύση με άριστα το 20, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν σε ποιον ή ποια διαγωνιζόμενη ανήκει το κάθε πιάτο. Η τελευταία μάχη πριν τον μεγάλο τελικό ξεκινά. Οι διαγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν με στόχο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το ένα channel. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του αγαπημένου πιάτου πριν τον μεγάλο τελικό. Υποδεχτούμε τους κριτές μας. Βαγγέλης Παρασιάκος. Γεια σου, Βαγγέλη. Μαρία Παπανικολάου. Χαμογελαστή Μαρία. Παναγιώτης Βαρδάκας. Παναγιώτη, εντάξει. Πολύ καλά. Σήμερα καλά. Φοβό, special. Σήμερα ολοκληρώνεται ο τρίτος και τελευταίος κύκλος του διαγωνισμού μαγειρικής αγαπημένου πιάτου στο ένα channel. Μέχρι σήμερα κάποιοι παίκτες ξεχώρισαν, άλλοι όχι. Όλοι όμως έζησαν ένα υπέροχο ταξίδι μαγειρικής. Στο σημερινό τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου, αυτός που θα πάρει την πρώτη θέση και τους 10 βαθμούς μπόνους, ίσως καταφέρει να πλασαριστεί στις 3 πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας και να συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό. Άλλοι με άγχος, άλλοι με σιγουριά. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε με αγωνία τη στιγμή που θα δείτε τις σημερινές βαθμολογίες των κριτών μας, για να μάθετε ποιοι θα είναι οι τρεις παίκτες που θα διαγωνιστούν στο μεγάλο τελικό του αγαπημένου πιάτου στο ένα channel. Απόψε, στο τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου, οι τρεις τελευταίοι παίκτες που δεν βαθμολογήθηκαν θα ριχτούν στη μάχη για να κερδίσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό. Οι τρεις παίκτες μας που θα διαγωνιστούν σήμερα, παρακαλώ να πάρουν τις θέσεις τους. Ο Νίκος, η Ευαγγελία και η Βασιλική βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με το αγαπημένο πιάτο. Ποιος ή ποια θα καταφέρει να κερδίσει το σημερινό διαγωνισμό και να πάρει τους 10 βαθμούς μπόνους που ίσως οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό. Η αναζήτηση για τον πρώτο νικητή ή νικήτρια του διαγωνισμού μαγειρικής αγαπημένο πιάτο στο ένα channel συνεχίζεται. Νίκο, Βασιλική, Ευαγγελία, εσείς είστε οι τρεις τελευταίοι παίκτες που θα διαγωνιστείτε σήμερα. Όπως συμβαίνει στον τρίτο κύκλο, έτσι και σήμερα θα σας δοθούν κάποια βασικά υλικά για να φτιάξετε το δικό σας αγαπημένο πιάτο και να εντυπωσιάσετε τους κριτές μας. Προσοχή! Προσέξτε να αγωνιστείτε έξυπνα και σκληρά, με πάθος και φαντασία, για να αποδείξετε ότι είστε ικανοί όχι μόνο να κερδίσετε τον σημερινό διαγωνισμό, αλλά και να ξεπεράσετε τους συμπαίκτες σας με στόχο να διεκδικήσετε μία θέση στον μεγάλο τελικό. Εδώ που φτάσατε δεν μπορείτε να κάνετε πίσω. Ακολουθήστε τις συμβουλές των κριτών σας. Προσπαθήστε να είστε ήρεμοι, να έχετε καθαρό μυαλό, να διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο σας. Οι κριτές σας αποφάσισαν να έχετε 40 λεπτά στη διάθεσή σας για να εκτελέσετε το πιάτο που επιθυμείτε με τα υλικά που θα σας δοθούν. Προσέξτε το χρόνο σας και διαχειριστείτε σωστά τα υλικά σας. Οι κριτές μας, παρακαλώ να ανακοινώσουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν οι παίκτες μας για να φτιάξουν το αγαπημένο πιάτο, αλλά και να δώσουν τις χρήσιμες συμβουλές τους. Σήμερα, παιδιά, το κύριο στοιχείο στο πιάτο σας θα είναι το κοτόπουλο. Φιλέτε κοτόπουλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το καλάθι με τα υλικά μέσα, πολλά και διάφορα και πλούσια, τα οποία μπορείτε να διαλέξετε και να φτιάξετε ό,τι εσείς επιθυμείτε.
Βασικό υλικό το κοτόπουλο, όπως είπε και ο Παναγιώτης, 40 λεπτά ο χρόνος σας. Περιμένουμε το αποτέλεσμα με αγωνία από τα δικά σας τα πιάτα για να δούμε αν μπορεί κάποιος από εσάς να φτάσει στο τελικό. Καλή επιτυχία. Παιδιά, σήμερα είστε οι τελευταίοι που διαγωνίζεστε. Είπαμε κοτοπουλάκι σήμερα. Υλικό εύκολο, προσέξτε το. Υλικά, καλάθι υλικών άφθονα. Περιμένουμε να μας εντυπωσιάσετε. Και καλή επιτυχία. Περιμένουμε να δούμε αν κάποιος από εσάς θα είναι στο επόμενο επεισόδιο μαζί μας πάλι. Παιδιά, περιμένουμε να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό για να διεκδικήσετε μία θέση στον τελικό. Οι κριτές μας έδωσαν τα υλικά αλλά και τις χρήσιμες συμβουλές τους στους παίκτες μας. Τώρα λοιπόν θα αποσυρθούν και σε 40 λεπτά θα δοκιμάσουν τα πιάτα σας. Επαναλαμβάνω ότι θα τα δοκιμάσουν χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον ή ποια ανήκει το κάθε πιάτο. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποσυρθεί. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Η συνταγή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Έχει κοτόπουλο και κάποια υλικά τα οποία υλικά ήταν και στα προηγούμενα επεισόδια που διαγωνίστηκαν τα παιδιά στον τρίτο κύκλο. Εγώ θα πρωτοτυπήσω, δεν θα βάλω ούτε ρύζι, ούτε τραχανά, ούτε κουσκούς. Θα κάνω κάτι πιο υγιεινό και νόστιμο, με λαχανικά και πιστεύω ότι θα μου βγει πολύ ωραίο. Τα υλικά της συνταγής είναι αρκετά, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, είναι καλά. Κοτόπουλο θα κάνουμε, έχει αρκετά υλικά για να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς. Όταν είδα τα υλικά και είδα το κοτόπουλο, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μένα που είμαι καλύτερος στο κοτόπουλο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να βγω πρώτος. Νίκο, Βάσο και Ευαγγελία, εσείς οι τρεις είσαστε που θα διαγωνιστείτε στο τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου για τον διαγωνισμό αγαπημένο πιάτο. Έχετε κοτόπουλο σαν κύριο συστατικό, λαχανικά και πολλά άλλα προϊόντα. Θα επιλέξετε μόνοι σας τη συνταγή που θα ετοιμάσετε για να δοκιμάσουν οι κριτές μας. Ο χρόνος μας είναι 40 λεπτά και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Βάσο, τι γίνεται, τι κάνουμε. Καλά. Για πες μου λίγο, πώς θα κάνεις την συνταγή. Λεμονάδα. Με λαχανικά. Ήδη έβλεις το κοτόπουλο σου και γίνεται. Ναι. Νίκο, πώς πάμε. Ξεκινήσαμε, έτσι. Ναι. Για πες μου λίγο, τι θα ετοιμάσεις. Βλέπω εδώ τι έχεις κάνει με το κοτόπουλο. Το έκοψες σε μπουκές. Ναι. Ναι. Και το έχεις μαρινάρει. Ναι. Και θα το κάνω τρουγκανό. Τι θα το κάνεις. Τρουγκανό. Που σημαίνει. Πώς θα μου πεις, πρέπει να μου πεις για να ξέρω. Θα μας πεις αλήθεια εσύ. Μέσα έχει κάπαρι, αγουράκι, σίγουρον, κάπαρι και μαγάρευτο, μαλλινάρια, αυτά είναι βασικά η στεγή. Αλλά μπορείς να βάλεις και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω λίγο. Ακολούθησα τα βήματα για να κάνω το στρογγανόφ. Βέβαια, δεν υπήρχαν κάποια βασικά υλικά για το στρογγανό και έτσι από ένα σημείο και μετά αυτοσχεδίασα. Ευαγγελία, ού, έχεις προχωρήσει πολύ, ε! Τι κάνεις? Κάνω ένα κρυφαράκι όπως είναι το ρίζωμο. Όχι, πιλάτι. Ένα σαν πιλάτι. Ναι. Το κοτόπουλο, εδώ προσπαθώ να το. Το πιλάτι θα είναι για το γαργύρισμα στο κοτόπουλο. Ναι, ναι. Το κοτόπουλο με τι το έχεις γεμίσει. Σε ρούς καρφούς θα το βάλω, γιατί τώρα... Γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω με φούρνο. Αμάν! Τη συνταγή που ξεκίνησα έκανα ρολάκια το κοτόπουλο, το φιλέτο. Και μετά το βάλαν το σοπάρο, το έσβεσα με κρασί. Πρόσθεσα μέσα κράνμπερι. Και έφτιαξα και το κρυφαράκι με υποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Πώς το κόβεις έτσι? Πώς το κόβω? Το ξεκινάκι. Είχα αρκετή βοήθεια από τους συμπαίκτες μου σήμερα. Είναι ρολό, αυτό είναι καλαμάρι.
Είναι επαγγελία, δηλαδή τώρα. Μεταφέρεστε και μόνο που μεταφέρεστε στις καλαμάρες. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα, λίγο σε παρακαλώ, μην παίζεις, να παίζεις δίκαια. Ισότερα πρώτα το κοτόπουλο με λαδάκι, αλάτι, πιπέρι, κόκκινο και αρωματικό βούτυρο. Και έπειτα το έβαλα μαζί με τη σάλτσα, λεμόνι, μουστάρδα και λαχανικό να δράσει. Και έπειτα έβαλα το δικόρ τα λαχανικά, γαρνιτούρα και σκόνη μπατζαριού. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, σου κάνει αυτό το πράγμα. Αγαπητοί μου κριτές, φτάσαμε στο τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Τα παιδιά είναι μέσα, μαγειρεύουν. Θέλω να μου πείτε τι αποκομίσατε από όλο αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μαζί με τα παιδιά, πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε στο τελευταίο επεισόδιο. Παναγιώτη, από σένα. Έχουμε να θυμόμαστε και δύσκολα πράγματα που στεναχωρήσαμε λίγο τα παιδιά και εμείς ήμασταν σε δύσκολη θέση, αλλά έπρεπε να ήμασταν αντικειμενικοί. Και στην προσπάθεια αυτή που κάναμε, κάποιες φορές στεναχωρήσαμε λίγο τα παιδιά. Βλέπουμε όμως και τη μεγάλη πρόοδο που έχουν σε αυτές τις εβδομάδες, που είναι εδώ και μαγειρεύουν, που ακούσανε πολλές συμβουλές, που καταλάβανε πολλά πράγματα και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Μαρία. Από την αρχή θεωρούσα ότι είναι πολύ δύσκολο για μαθητές να διαγωνιστούν. Πίσω από τις κάμερες ακόμα δεν πατάνε καλά στα πόδια τους και η αμφιβολία και όλη αυτή η αγωνία που έχουν γίνεται πολύ πιο έντονη πίσω από τις κάμερες. Παρόλα αυτά, ναι, παρόλα αυτά τα κατάφεραν και νομίζω ότι βγάλανε και πολύ ωραία πιάτα. Και το καλό για αυτά είναι ότι αρχίζουν να εμπιστεύονται τις δυνάμεις τους και να ξέρουν τι μπορούν να φτιάξουν. Είναι πολύ καλό και για τη σταδιοδρομία τους αργότερα. Εγώ θέλω να μου πεις τις δικές σου τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις που αποκόμισες από αυτό το ταξίδι. Τις δικές μου εμπειρίες. Ναι. Εγώ αγαπάω τα παιδιά. Αγαπάω και μοιράζομαι τα όνειρά τους και με τους μαθητές στη σχολή και όλα αυτά τα όνειρά τους και κάθε πρόβλημα που έχουν προσπαθώ να είμαι πολύ κοντά τους. Ένιωθα ότι όλα αυτά έχουν ένα κοινό. Αγαπάνε πολύ τη μαγειρική. Θέλουν να φτάσουν να γίνουν μάγειρες και γιατί όχι σεφ. Η διαφορά. Και με αυτό το κίνητρο και με αυτό το οδηγό συμμετείχα κι εγώ σε όλο αυτό. Θα χαρώ να τους δω να διαπρέπουν στο επάγγελμα. Βαγγέλη, εσύ τις εντυπώσεις που αποκόμισες από αυτό το ταξίδι των τριών μηνών. Τρεις μήνες. Γεμάτη συναισθήματα μέσα στο παιχνίδι και χαράς και στεναχώριας. Είδαμε πολλά πράγματα. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται με τις βαθμολογίες μας, τα παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να τους βάλουμε σε όλους την καλύτερη βαθμολογία, αλλά η κάθε μέρα πιστεύω για τον κάθε έναν μας δεν είναι ίδια όταν μαγειρεύουμε και όταν κάνουμε. Επομένως, εκεί είχαμε και κάποιες αποτυχίες. Αυτή είναι και η έννοια του διαγωνισμού. Ναι. Το πόσο μπορείς να ανταπεξέλθεις σε ένα διαγωνισμό θέλει να ψυχραιμία. Ναι, το θέμα είναι ότι θέλει να σε βελτιωθήκαν κάθε μέρα, όπως ξεκίνησαν από ένα στάνταρ α και φτάσανε εκεί. Δοκιμάζουν και τις δυνατότητές τους αυτό. Γι' αυτό είδαμε τα παιδιά να μας ακούνε προσεκτικά από τα πρώτα επεισόδια, συμβουλές που δώσαμε και να βελτιώνονται σε κάθε επεισόδιο. Αυτό με χαροποίησε που αυτά που λέγαμε δεν πηγαίνανε στο βρόντο, έτσι. Και γι' αυτό είδαμε να φτάνουμε στο τελικό αισίως και ελπίζουμε στο επόμενο επεισόδιο να βγει ο καλύτερος νικητής. Βέβαια, έχουμε δει και πολύ ωραία πιάτα από παιδιά που δεν έχουν φτάσει στον τελικό. Φυσικά. Γιατί οι τρεις κύκλοι έδωσαν προβάδισμα σε κάποιους, αλλά υπήρξαν πολύ ωραία πιάτα. Και από στήσιμο και από φαντασία και από έμπνευση και από όλο το. Τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί πλήρως μέσα στην κουζίνα, από ό,τι βλέπετε με ηρεμία και με σκέψη, ήδη έχουν στο μυαλό τους
πώς θα σερβίρουν το πιάτο. Προχωρούν κανονικά, χωρίς άγχος, μια χαρά. Παιδιά, έχουμε 20 λεπτά ακόμα, έτσι. Βάσο, μια με πας από εδώ και μια από εκεί. Δεν χωράω όμως. Τι δεν χωράς. Λίσσα το, γιατί δεν τρώγεται. Πιπέρι. Ήδη έχουν περάσει 25 λεπτά από το χρόνο που έχουν δώσει οι κριτές στα παιδιά για να μαγειρέψουν. Έχουν μείνει 15 λεπτά ακόμα για να δούμε ποιος θα τα καταφέρει πρώτος. Έχουν απομείνει ακόμα, αλλά τα φαγητά όλα τα βλέπω στην κατσαρόλα. Δεν ξέρω, νομίζω σήμερα στο τελευταίο επεισόδιο κανείς δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος στους χρόνους του. Ευαγγελία, άρχισες και στείνεις το πιάτο σου. Ναι. Τελικά το κρυθαράκι πώς το έχεις κάνει? Βλέπω φρούτα μέσα. Φρούτα, ναι, ξερά, αποξεραμένα. Και θα βάλεις και το κοτόπουλο τώρα γύρω. Ναι, βλέπω και ξηρούς καρπούς εκεί. Ναι, και ξηρούς καρπούς θα βάλω. Χειμωνιάτικο φαγητό. Ναι, με τα υλικά που είχαμε. Ναι, βέβαια μυρίζει πολύ ωραία. Να δούμε τι θα πούν οι κριτές. Βράζει το νερό, εντάξει. Άρχισε και στείλει το πιάτο σου, Βασιλική. Ναι. Ωραία, η σάλτσα έγινε καλή. Ωραία, έχει βάλει από κάτω τα λαχανικά και το κοτόπουλο σου από πάνω, έτσι. Ναι. Και τώρα είσαι στο στόλισμα. Ναι. Στο ντεκόρ. Έχει βάλει μουστάρδα, σάλτσα μουστάρδα έχει κάνει. Γιατί μυρίζει αυτό τώρα πολύ έντονο. Ωραία. Ο χρόνος αρχίζει και μετράει αντίστροφα. 5. Το πιάτο μου είναι καλό και πιστεύω γιατί όχι να κερδίσει. 4. Πιστεύω ότι έκανα πολύ ωραίο πιάτο, γευστικό και πολύ ωραίο δεκαρορισμένο. Και πολύ ωραίο φανησιακά. 3. Πιστεύω πως το πιάτο μου καλό είναι. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι ιδιαίτερα που μπορεί να κοστίσει στην βαθμολογία. 2. Λίγο με την Ευαγγελία είχαμε ένα πρόβλημα και με τον Νίκο, επειδή είμαι εγώ πιο αδύνατη. Δεν μπορούσα να κουνηθώ άνετα. Και μια ξάφια και μια μελάχνη μέσα στην κουζίνα δεν είναι, τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, πιστεύω ότι έκανα καλύτερο πιάτο από την Ευαγγελία. Πιστεύω ότι το πιάτο μου αξίζει να είναι πιο αγαπημένο πιάτο και των υπολείπων παιδιών. Τώρα αυτό θα το κρίνουν οι κριτές, βέβαια. 1. Τέλος χρόνου. Έφτασε η ώρα οι κριτές να δοκιμάσουν τα πιάτα σας. Θα τα βαθμολογήσουν ένα-ένα ξεχωριστά για τη γεύση και την εμφάνιση με άριστα αντίστοιχα το 10. Θα τα βαθμολογήσουν χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον ή ποια ανήκει το κάθε πιάτο. Το πιάτο με το μεγαλύτερο άθροισμα θα κερδίσει και ταυτόχρονα θα πάρει τους 10 βαθμούς έξτρα μπόνους που ποιος ξέρει ίσως οδηγήσει τον νικητή στο μεγάλο τελικό. Νίκο, φέρε μου το πιάτο σου. Το πιάτο με τον αριθμό 1 ανήκει στον Νίκο. Βασιλική, φέρε μου το δικό σου πιάτο. Το πιάτο με τον αριθμό 2 ανήκει στη Βασιλική. Ευαγγελία, φέρε μου το πιάτο σου, σε παρακαλώ. Και το πιάτο με τον αριθμό 3 ανήκει στην Ευαγγελία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Ευαγγελία, Νίκο, Βασιλική. Παρακαλώ, αποχωρήστε από το εστιατόριο
και να έρθουν οι κριτές για να βαθμολογήσουν τα πιάτα σας ένα-ένα ξεχωριστά. Ευαγγελία, Βασιλική και Νίκο, μόλις βγήκατε από την κουζίνα, ετοιμάσατε και οι τρεις σας πολύ ωραία πιάτα και περιμένουμε τώρα τους κριτές να τα βαθμολογήσουν. Να ξεκινήσω από σένα, Ευαγγελία μου. Τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Τρίτη φορά μπαίνετε και οι τρεις σας στην κουζίνα και για τρίτη φορά θα βαθμολογηθείτε φυσικά. Φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Θέλω το σχόλιο σου τόσο για τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και το σχόλιο σου για τη συνταγή που ετοίμασες, κοτόπουλο, βασική συνταγή, με τα διάφορα υλικά που είχε ο καθένας σας να επιλέξει. Όλο το παιχνίδι ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας, όλους πιστεύω. Είχαμε αρκετό άγχος, γιατί δεν ήμασταν μαθημένοι να είμαστε στις κάμερες. Τώρα εντάξει, που τελειώνουν όλα, νιώθουμε όλοι καλύτερα. Έχουμε αποκτήσει εμπειρίες και στην κουζίνα με τις διάφορες συνταγές που κάναμε. Τώρα όσον αφορά τη δική μου συνταγή, ήταν σαν βασική λύκο με το κοτόπουλο. Εγώ το έφτιαξα με τα αποξεραμένα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς. Το συνόδεψα με ένα κρυθαράκι που είχαμε. Ποια νομίζεις ότι θα είναι η κριτική των κριτών για το πιάτο σου? Δεν ξέρω τώρα οι κριτές πώς θα αξιολογήσουν το πιάτο μου. Πιστεύω να πάρει μια καλή βαθμολογία. Πιστεύεις στη νίκη? Πιστεύω πως όλοι μας μπορούμε να είμαστε νικητές. Αυτό θα φανεί από το πώς θα αξιολογηθούν τα πιάτα που έχουμε κάνει. Βασιλική, εσύ? Εγώ? Θέλω την ίδια, θέλω την απάντησή σου, τόσο μία αναδρομή λίγο από την αρχή, πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, πώς ξεκινήσατε και ήσουν και η πρώτη που μαγείρεψες. Ναι, ναι. Και πώς έγινε και ήσουν και η τελευταία στο ναι. τελευταίο επεισόδιο. Δηλαδή άνοιξες το αγαπημένο πιάτο και το έπλησες το αγαπημένο ναι. πιάτο. Πιστεύω ότι επειδή ήμουν πρώτη, όπως είπες, και τελευταία που τελείωσε το αγαπημένο πιάτο και επειδή είχα πολλά παιδιά που μαγείρευαν πιο μπροστά από μένα, εκτός την πρώτη φορά, είδα ότι είναι μια καλή, πολύ καλή βασικά παραγωγή εδώ στο ένα channel και η εκπομπή είναι απίστευτη, πολύ καλά, πολύ καλή. Με έδωσε εμπειρίες μέσα από τα παιδιά, τα φαγητά που κάνανε, τους κριτές που μας βοηθούσαν αρκετά, θα έλεγα. Και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός τους και θέλανε να κάνουν. Μας έδωσαν πολλά μαθήματα, εμπειρίες. Το πρώτο, δηλαδή εγώ ήρθα για αυτό το πράγμα γιατί ήθελα να κερδίσω εμπειρίες και νομίζω ότι κέρδισα αρκετές. Με τα παιδιά στην αρχή ήμασταν λίγο, ξέρεις, δεν γνωριζόμασταν, ναι, υπήρχε μια αμηχανία να το πω. Αλλά παρόλα αυτά καταλήξαμε να μιλάμε, να γίνουμε φίλοι εισαγωγικά και με την παραγωγή και με τα παιδιά πίσω από τις κάμερες που κουραστήκανε και αυτά αρκετά όπως και εσύ μαζί μας. Αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Για πες μου τώρα για το σημερινό μαγείρεμα. Για το σημερινό πιστεύω ότι έβαλα τα δυνατά μου και την προηγούμενη φορά που διαγωνιζόμουν πάλι με τον Νίκο, 3-3 ναι, Νίκο. Εντάξει, πιστεύω ότι έκανα ένα πολύ ωραίο πιάτο, το έχω ξανακάνει στη σχολή μου και ελπίζω να τα πάω καλά και οι κριτές να το φάνε και να το ευχαριστηθούν. Ωραία. Νίκο. Και εσύ, πρώτος ξεκίνησες το αγαπημένο πιάτο και έτυχε να είστε πάλι με την Βασιλική μαζί στο τελευταίο. Ναι, όπως είπε και η Βασιλική, 3-3. Και τις τρεις φορές μαζί παίξαμε. Διαγωνιστήκατε. Σήμερα πώς σου φάνηκε το κοτόπουλο με τα... Εσύ χρησιμοποιήσεις διάφορα λαχανικά, έτσι? Ναι, εγώ έκανα βασικά μία... εναλλακτική συνταγή του... Στρογγανόφ, ναι. Έκανα μια εναλλακτική συνταγή του Στρογγανόφ. Πιστεύω ότι στη γεύση είναι πολύ καλό και εύχομαι και οι κριτές να το απολαύσουν. Πες μου λίγο την εμπειρία σου στο παιχνίδι. Αρχικά εγώ μπήκα στο παιχνίδι για να αποκτήσω εμπειρίες και να γίνω καλύτερος. Και πέρα από όλα αυτά, εκτός από τις εμπειρίες,
να μπω σε μια κουζίνα επαγγελματική, γιατί δεν είχα την εμπειρία από πιο πριν. Θεωρείς ότι ωφελήθηκες από το παιχνίδι? Σίγουρα πιστεύω ότι ωφελήθηκα αρκετά από το παιχνίδι, απέκτησα εμπειρίες μέσα από τους συμπαίκτες μου και κατάφερα να μάθω περισσότερα. Παιδιά, εύχομαι καλή επιτυχία στα πιάτα που ετοιμάσατε και θα δοκιμάσουν οι κριτές. Έφτασε η ώρα λοιπόν οι κριτές να δοκιμάσουν και να βαθμολογήσουν τα πιάτα των παικτών μας. Παρακαλώ τους κριτές να περάσουν στο εστιατόριο. Παρακαλώ τους κριτές μας. Ξεχαστήκατε. Για πιάνουμε την κουβέντα πίσω. Κακώς. Εμείς σας εδώ σας περιμένουμε. Yeah. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τα πιάτα? Βεβαίως. Πάμε έτοιμοι. Ξεκινάμε με το πιάτο νούμερο 1. Ωραίο στήσιμο. Τώρα δεν ξέρω γιατί είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Αυτό αλλά... τι είναι, ρε παιδιά? Πρέπει να σε πιπέρι κάτι, όχι? Όχι. Όχι. Αλάτι. Αυτό είναι μαύρο αλάτι. Αλάτι. Αυτό είναι μαύρο αλάτι και αυτό είναι πιπέρι. Α, πάπρικα, εντάξει. Την πάπρικα την έχουν συνηθίσει τα παιδιά. Και το πήραν από το κόκκινο που ζητάει ο Βαγγέλης τώρα. Για να δούμε εδώ λοιπόν το κοτοπουλάκι που το έκανε με λαχανικά, από ό,τι βλέπω μέσα, κρεμμύδια εδώ. Μανιτάρια. Μανιτάρια. Αγγουράκι. Τουρσί. Σαλτσούλα. Ναι. Ναι. Για να κάνει σαν στρογγανό μοιάζει αυτό. Μάλιστα. Για λίγο στεγνό μου έρχεται. Είναι λίγο από το κοτόπουλο. Ωραίο το κοτόπουλο, ναι. Ναι, ωραία εμφάνιση έχει. Μου άρεσε το ντεκόρ και το αλάτι και το πιπέρι που δεν έπεφτε, δεν είναι γύρω-γύρω όπως άλλες φορές που πέφτει πάνω στο φαγητό. Μπράβο, και... έχει κορνισό μέσα. Ναι, έχει ακουράκι κορνισό. Στρογγανόφ. Ναι, στρογγανόφ. Ωραίο πιάτο. Το κοτόπουλο τον έφυγε λίγο παραπάνω. Αλλά είναι γευστικό, είναι ωραίο. Είναι, ναι. Έντονη γεύση. Ναι, ναι. Αλλά ωραίο. Δοκιμάστε τα. Βαθμολογήστε τα πιάτα. Το πιάτο αυτό. Δεν είχε συνοδευτικό κάτι, αλλά... Εντάξει, έχει τα λαχανικά μέσα. Έχει τα λαχανικά. Θα μπορούσε να τα έχει περισσότερα. Να δούμε το δεύτερο πιάτο. Αυτό είναι το πιάτο, αριθμός 2. Πάλι κόκκινο. Μου είπαν τα παιδιά να σας διευκρινίσω ότι αυτό δεν είναι πιπέρι, ότι είναι παντζάρι. Χώμα παντζαριού είναι. Ναι, είναι παντζάρι. Αυτό είναι χώμα παντζάρι. Παντζάρι. Ωραία, κομμένα. Το προπολάκι. Διαφορετικό στήσιμο. Με τα λαχανικά. Ίσως μέσα. Εμένα μου κάνει λίγο έντονο αυτό με τα λαχανικά, έτσι κοντά από μένα λίγο. Αυτό το κοτόπουλο είναι γεμιστό. Όχι. Όχι, δεν είναι γεμιστό. Έχει λεμονάτι σως. Ναι, θυμίζει λίγο μπλανκέτ. Λαχανικά. Έβγε ψήμα. Ωραία, αυτό... το λεμονάκι, έχει λεμονάκι, έτσι είναι όσο πρέπει να είναι. Σαν τα λαχανικά. Για ελληνικά δεδομένα, τα λαχανικά τα έχει πολύ καλά. Έτσι πως πρέπει να είναι. Δεν τη φύγανε, δεν τη λιώσανε. Ναι, ναι. Κρατάει. Κρατάει, έτσι πως πρέπει να είναι. Το μπατζάρι είναι βρασμένο, ψυχτό είναι. Βρασμένο είναι το μπατζάρι. Και εύγευστο είναι. Εντάξει, δεν είναι από τις γεύσεις της, τα τσιγαρισμένα, τα σοταρισμένα. Ναι, είναι πιο... Πιο light. Χρονόστιμο είναι. Μια χαρά. Το λεμονάκι, το φάρο, είναι. Το κοτόπουλο καλό. Πολύ ωραία. Πιάτο μας.
Δυσκολευόμαστε στη βαθμολογία που τη βλέπεις. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Πρέπει να βάλω και ψηλές βαθμολογίες. Θα δικήσουμε τους άλλους να βάλουμε. Οι άλλοι προηγούμενοι όμως. Προηγούμενοι. Στον τρίτο κύκλο είχαμε τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε το τι έχουμε. Ωραία παρουσίαση. Πολύ ωραίο. Ωραίο πιάτο. Κουρταράκι. Κουρταράκι και... Κουρταράκι με ξηρούς καρπούς, έτσι. Έχουμε εδώ αμύγδαλο. Και γαρίκοκο, τι είναι αυτό. Και θα είναι. Πάει το φύρνι, Σάτζα. Ωραίο και αυτό. Βλέπουμε να έχει βάλει και εδώ μπατζάρι αποξηραμένο. Αυτά τι είναι. Κοτόπουλο. Okay. Γι' αυτό είναι γλυκό. Ναι, αυτά είναι γλυκό. Κάτι γλυκό. Κάτι μου, αυτό προσπαθώ. Στα φύλλη γλυκό είναι. Κάτι μου γλυκίζει εδώ πέρα. Κρόμπερις δεν είναι. Έχει κάνει ένα καθαράκι ψηλό με τους καρβούς. Αυτό εδώ είναι γλυκό. Είναι πολύ γλυκό για κράμπερι. Και μου το έκανε... Για να δοκιμάσουμε. Το σύνολο. Το σύνολο. Καρύδια, αμύγδαλα. Γεμιστό το έχει αυτό, έτσι. Όχι. Ναι. Ναι, γι' αυτό το έχει κάνει ρολάκι. Εντάξει, είναι πολύ γλυκό. Πώς προκύπτουν τόσο διαφορετικά πιάτα, δηλαδή, φοβερό. Πάντως είναι νόστιμο. Είναι γλυκό. Ναι. Είναι ωραίο πιάτο. Είναι γλυκό. Είναι ιδιαίτερο πιάτο. Αλλά τώρα... Ναι, θυμίζει λίγο ασιατικό. Γλυκό του κουταλιού είναι τώρα. Δηλαδή. Γλυκό του κουταλιού είναι αυτό. Αυτό εδώ δοκίμασα το νόμιζα. Ναι, δοκίμασα. Κουταλιού είναι, δεν είναι σάζε. Ναι, αλλά το έχει δέσει πολύ ωραία. Παιδιά, κοίτα. Καραμέλος. Γλυκό του κουταλιού είναι και το... Δεν είναι σάλτσα. Δεν είναι σάλτσα. Έδεσε πολύ. Σιρόπι πολύ τέτοιο. Εντάξει, να συνοδέψεις... Λίγα τυριά είναι καλή, καλό το γλυκό του κουτάλιου. Τι είπες τώρα, να συνοδεύεις λίγα τι. Παρακαλώ να έρθουνε τα παιδιά να μιλήσουμε μαζί τους. Παρακαλώ οι διαγωνιζόμενοι να περάσουν στο εστιατόριο. Ευαγγελία, Νίκο και Βασιλική, οι κριτές έχουν ήδη δοκιμάσει και βαθμολογήσει τα πιάτα σας. Μην ξεχνάτε ότι ο νικητής της κάθε δοκιμασίας στον τρίτο κύκλο λαμβάνει έξτρα μπόνους 10 βαθμούς που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα και να οδηγήσει τον νικητή του σημερινού τελευταίου επεισοδίου στο μεγάλο τελικό του αγαπημένου πιάτου. Βαγγέλη, Παναγιώτη, Μαρία, έφτασε η ώρα να σας αποκαλύψω σε ποιον ή ποια ανήκει το κάθε πιάτο που βαθμολογήσατε. Το πιάτο με το νούμερο 1 ανήκει στον Νίκο. Το πιάτο με το νούμερο 2 ανήκει στη Βασιλική και το πιάτο με το νούμερο 3 ανήκει στην Ευαγγελία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη βαθμολογία των κριτών μας για την εμφάνιση και τη γεύση των πιάτων. Ξεκινάμε από το πιάτο με το νούμερο 1, αυτό του Νίκου, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει στον μεγάλο τελικό, αφού στη γενική βαθμολογία έχει μόνο 55 βαθμούς. Μαρία, τη βαθμολογία σου, σε παρακαλώ. Νίκο, στον τρίτο γύρο έκανες τη διαφορά στα πιάτα σου. Είδα ένα νόστιμο πιάτο, και παρουσίαστο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι λίγο το κοτόπουλάκι του σου φύγει λίγο πιο στεγνό. Η βαθμολογία μου για το πιάτο σήμερα είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Βαγγέλη, τη δική σου τη βαθμολογία. Νίκο, σήμερα με ξάφνιασες, έτσι. Εντυπωσιάστηκα, μπορώ να πω. Μου άρεσε το πιάτο σου και σαν στήσιμο
και σαν γεύση ήταν έτσι έντονο, ήταν δυνατός της γεύσης. Ένα 18 από μένα. Παναγιώτη, και τη δική σου τη βαθμολογία. Νίκο, εγώ σήμερα βλέπω την εξέλιξη που είχε ο Νίκος από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Έκανες ένα ωραίο πιάτο νόστιμο. Στην εμφάνισή του ήταν καλό. Πρέπει να συνεχίσεις έτσι, γιατί όπως είπαμε, νικητές στο αγαπημένο πιάτο είσαστε όλοι. Λοιπόν, μπράβο σου. Λίγο το κοτόπουλο σου έφυγε παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Με την εξάσκηση θα το πετύχεις. Για σήμερα, ένα 16. Το πιάτο του Νίκου συγκέντρωσε στο σύνολο 51 βαθμούς με άριστα τους 60 βαθμούς. Ας δούμε τώρα τη βαθμολογία για το πιάτο της Βασιλικής. Μαρία, τη βαθμολογία σου για το πιάτο της Βασιλικής. Βάσο, είχες ένα ωραία στημένο πιάτο. Δεν περίμενα να κάνεις μια τέτοια light εκδοχή του κοτόπουλου με λαχανικά και όλα αυτά. Πολύ ωραία στημένα. Αν κάτι εμένα, εντελώς εμένα, με ενόχλησε είναι λίγο το τρόπος που έκαψε τα λαχανικά σου και τα πιπέρια σου, αυτά. Κατά τα άλλα είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο. Η βαθμολογία μου για σένα σήμερα είναι αυτή, 18. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Βαγγέλη, τη δική σου τη βαθμολογία για το πιάτο της, της Βασιλικής. Βασιλική, σήμερα και εσύ έκανες ένα πολύ καλό πιάτο. Περιμένατε νομίζω όλοι το τελευταίο επεισόδιο για να κάνετε τη διαφορά. Λίγο το κοτόπουλο ήταν πιο στεγνό από ό,τι θα το ήθελα. Τα λαχανικά σου, η πιπεριά, ήταν λίγο χοντρή, αλλά ήταν καλά ψημένη όσο θα έπρεπε να είναι. Και σου έβαλε ένα 17. Μέχρι τώρα η Βασιλική έχει συγκεντρώσει 35 βαθμούς. Αν η βαθμολογία του Παναγιώτη είναι πάνω από 18 βαθμούς και πάρει η Βασιλική την πρώτη θέση, τότε θα πάρει και την τρίτη θέση στη γενική βαθμολογία από τον Βασχάλη, με αποτέλεσμα να λάβει μέρος στον μεγάλο τελικό. Παναγιώτη, τη βαθμολογία σου για τη Βασιλική. Τελικό ακούω, Βασιλική. Την περιμένουμε με αγωνία. Και η Βασιλική, φαντάζομαι. Να σου το έλεγαν αυτό πριν δύο μήνες, θα πήγαινε τελικό. Τώρα. Ένα πιάτο όμορφα στημένο. Ισορροπία γεύσεων. Λίγο το κοτόπουλο έφυγε παραπάνω. Λίγο τα λαχανικά σου ήταν πιο ψηλά κομμένα, έπρεπε. Μπορείς να το ονομάσεις και καλοκαιρινό κοτόπουλο, γιατί δεν έχει τηγανίσματα πολλά, δεν έχει αυτό, εκείνο. Είναι εύκολο πιάτο, όμορφα στημένο, γευστικό. Βαθμολογία. Εντάξει, παιδί μου, σιγά σιγά να ετοιμάζεις τα πράγματά σου για να πας στον τελικό. Μέχρι τώρα η Βασιλική πήρε από τους κριτές μας 53 βαθμούς. Εάν πάρει και τους 10 βαθμούς έξτρα μπόνους, θα πάει στους 63 βαθμούς, οπότε θα ισοβαθμίσει με τον Πασχάλη. Μαρία, σε παρακαλώ, δώσε μας τη βαθμολογία σου για το τελευταίο πιάτο της Ευαγγελίας. Ευαγγελία, έχεις κάνει ένα πολύ όμορφο στημένο πιάτο. Σαν εικόνα είναι πολύ όμορφη. Η ιδέα να έχεις το κοτόπουλο γεμιστό με ξηρούς καρπούς, ωραία. Εμένα μου φάνηκε αρκετά στεγνό το κοτόπουλο και αυτό που έχεις για σάλτσα έδεσε παραπάνω και βγήκε λίγο υπερβολικό στο πιάτο. Η βαθμολογία μου για σένα σε αυτό το πιάτο είναι... Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Παναγιώτη, ποια είναι η δική σου βαθμολογία για το πιάτο της Ευαγγελίας? Ευαγγελία, είχες μια ωραία ιδέα να κάνεις ένα πιάτο με ξηρούς καρπούς, με αποξηραμένα φρούτα, να γεμίσεις και όλο αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι στέγνωσε το κοτόπουλο πολύ, γιατί πολύ ψιλοκομμένο, άρα το στέγνωσες, στέλνες πιο λίγο, και ότι η σάλτσα σου έγινε σιρόπι, δεν έγινε σάλτσα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν γλυκό το κουταλιού ότι έβαλες από πάνω.
με αποτέλεσμα να βαραίνει λίγο το πιάτο όσον αφορά τη γεύση του. Η προσπάθεια καλή, συνεχίζουμε για σήμερα 16. Λοιπόν, μέχρι τώρα στη σημερινή βαθμολογία προηγείται η Βασιλική με 53 βαθμούς και ακολουθεί με 51 βαθμούς ο Νίκος. Ας δούμε τώρα τη βαθμολογία του Βαγγέλη για να δούμε ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής. Παρά όλα αυτά όμως και 20 βαθμούς, να τονίσουμε στο σημείο αυτό, να πάρει η Ευαγγελία από τον Βαγγέλη, που είναι και ο τελευταίος κριτής, δεν θα μπορέσει να φτάσει στην τρίτη θέση όπου εκεί ισοβαθμούν ο Πασχάλης με τη Βασιλική. Βαγγέλη, τη βαθμολογία σου για το πιάτο της Ευαγγελίας. Ευαγγελία, πολύ ωραίο το πιάτο σου, η ιδέα σου, η ξηρή καρπή και το γκράμπερι. Το ρολάκι σου, μου άρεσε που το έκανες έτσι ρολάκι. Σου στέγνωσε λίγο παραπάνω και σένα, αλλά ήταν ωραίο εμφανίσιμο. Ωραίο το πιάτο σου, λίγο παραπάνω γλυκό η σάλτσα που έκανες, έδεσε καραμέλο σε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αν είχες βάλει και κάτι λίγο πιο όξινο μέσα, ίσως να πετύχαινες πιο ισορροπημένη γεύση. Σαν εικόνα μου άρεσε, λίγο ξέφυγε στη γεύση. Σου έβαλα ένα 17. Με την βαθμολογία του Βαγγέλη, η Ευαγγελία καταλαμβάνει την τρίτη θέση και συγκεντρώνει 49 βαθμούς. Βασιλική, συγχαρητήρια. Είσαι η σημερινή νικήτρια με 53 βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας, η Βασιλική λαμβάνει και το έξτρα μπόνους των 10 βαθμών. Οπότε η βαθμολογία της Βασιλικής στο σημερινό επεισόδιο διαμορφώνεται στους 63 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος με 51 βαθμούς, ενώ με 49 βαθμούς στην τρίτη θέση για σήμερα βρίσκεται η Ευαγγελία. Πήρα την τρίτη θέση σήμερα. Πιστεύω ότι οι κριτές αξιολόγησαν δίκαια. Ας δούμε όμως και την γενική βαθμολογία των παικτών στο αγαπημένο πιάτο για να δούμε τους τρεις πρώτους στην γενική βαθμολογία που θα λάβουν μέρος στον μεγάλο τελικό. Στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας του αγαπημένου πιάτου βρίσκεται η Νένα με 145 βαθμούς και περνά στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ ανήμερα το Πάσχα στο ένα channel. Νένα, τα συγχαρητήριά μας. Στη δεύτερη θέση της γενικής βαθμολογίας του αγαπημένου πιάτου βρίσκεται ο Στέλιος με 141 βαθμούς και είναι ο δεύτερος παίκτης που θα διαγωνιστεί στον μεγάλο τελικό. Στέλιο, τα συγχαρητήριά μας. Στην τρίτη και τελευταία προνομιούχα θέση της γενικής βαθμολογίας που οδηγεί στον μεγάλο τελικό του αγαπημένου πιάτου στο ένα channel βρίσκεται η Βασιλική μαζί με τον Πασχάλη. Παρακαλώ οι παίκτες που συμμετείχαν σήμερα στον διαγωνισμό να περάσουν στις θέσεις τους και να έρθουν στη συνέχεια οι τέσσερις παίκτες που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Νένα, Βασιλική, Πασχάλη και Στέλιος σας αξίζουν συγχαρητήρια. Βασιλική και Πασχάλη, θα ακούσετε τι αποφάσισαν οι κριτές μας για εσάς μετά από την ισοβαθμία που έχετε. Ποιος θα μιλήσει? Θεωρήσαμε σωστό να διαγωνιστούν και τα δύο τα παιδιά που ισοψηφούν, γιατί μέχρι εδώ που φτάσανε είναι να τους δώσουμε την ευκαιρία να αποδείξουν πια στο τελικό τι αξίζουν. Παναγιώτη. Θα είναι άδικο να κόψουμε έναν από τους δύο, γιατί δεν διαγωνιστήκανε ποτέ την ίδια μέρα, δεν έχουμε κριτήριο και θα αδικήσουμε κάποιο παιδί. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να διαγωνιστούν και οι τέσσερις στον τελικό και να δείξουν τις δυνατότητες τους. Βαγγέλη. Τα παιδιά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο και να φέρουν την ίδια βαθμολογία, πιστεύω ότι είναι εισάξια. Συγχαρητήρια και στους τέσσερις πρώτα και στους δύο που φέρατε αυτή τη βαθμολογία. Και αποφασίσαμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι κριτές, ότι θα ήταν το πιο δίκαιο να τους δούμε και τους τέσσερις στον τελικό. Πιστεύω ότι πολύ καλά κάνανε οι κριτές και κρίναν ότι είναι σωστό να είμαστε και οι τέσσερις και να μην κοπώ εγώ ή ο Πασχάλης.
ελάχιστη, γιατί πιστεύω και ο Πασχάλης και εγώ ήμασταν πολύ καλοί στη κουζίνα μέσα και δεν είχαμε συμμετάσχει ποτέ οι δυο μας να διαγωνιστούμε. Οπότε πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή απόφαση και συμφώνησε και η παραγωγή σε αυτό. Και εκεί θα φανεί το αποτέλεσμα. Ποιος πραγματικά αξίζει να πάρει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Σωστή η απόφαση που πήρατε και η παραγωγή συμφωνεί με την απόφασή σας. Νένα, Βασιλική, Πασχάλη και Στέλιο, καταφέρατε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα μέσα από ένα μεγάλο, δύσκολο και επίμονο ταξίδι. Κατακτήσατε ίσως τον πιο σημαντικό μέχρι τώρα στόχο στην επαγγελματική σας καριέρα, συμμετέχοντας στον μεγάλο τελικό του αγαπημένου πιάτου. Τα όνειρα όμως δεν σταματούν εδώ. Αρπάξτε την ευκαιρία και προσπαθήστε να είστε ο μεγάλος νικητής στο αγαπημένο πιάτο. Κερδίσετε τα πλούσια δώρα αλλά και μία θέση ανάμεσα σε καταξιωμένους σεφ. Μέχρι σήμερα στο παιχνίδι άλλοι έφυγαν χαρούμενοι και άλλοι στεναχωρημένοι. Σε κάθε περίπτωση τα συναισθήματα είναι έντονα. Το ταξίδι μας φτάνει στο τέλος του. Η εμπειρία όμως για όλους τους παίκτες είναι τεράστια και οφείλουν να την εκμεταλλευτούν σε όφελος της μελλοντικής τους καριέρας. Στο σημερινό 12ο επεισόδιο νίκησε η Βασιλική και με το έξτρα μπόνους των 10 βαθμών κατάφερε να ισοβαθμίσει με 133 βαθμούς στην τρίτη θέση της γενικής βαθμολογίας που οδηγεί στον μεγάλο τελικό με τον Πασχάλη. Οι κριτές θα έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα στη Βασιλική και τον Πασχάλη ποιος ή ποια θα συμμετείχε στον μεγάλο τελικό. Αποφάσισαν όμως ομόφωνα μετά από μία μικρή σύσκεψη που είχαν να αγωνιστούν και οι δύο στον μεγάλο τελικό μαζί με την Ένα και τον Στέλιο, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την μεγάλη προσπάθεια και το σκληρό αγώνα που έδωσαν ο Πασχάλης και η Βασιλική με στόχο να συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η παραγωγή είχε μία έκπληξη για τους παίκτες του αγαπημένου πιάτου. Τους οδήγησε στο χώρο του σπα του ξενοδοχείου Εγνατία, όπου απολαύσαν υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας. Ξεκινάμε πρώτα με την διαθεσιμότητα ότι ο πελάτης που θα έρθει θέλει να χαλαρώσει. Οπότε θα ξεκινήσει πρώτα από την εσωτερική πισίνα, η οποία είναι και θερμενόμενη. Θα προχωρήσει μετά στο υδρομασάζ, αν θέλει να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο το μυϊκό του σύστημα. Και μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σάουνα και το χαμάμ, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ σε μυοσκελετικές παθήσεις, σε αποτοξίνωση του σώματος, επειδή ακριβώς υδρώνουμε πολύ. Και φυσικά υπάρχει και το γυμναστήριο, το οποίο είναι καλό να το χρησιμοποιήσει εξ αρχής. Πάντα σε ένα χώρο σπα ξεκινάμε με το σκεπτικό ότι από την πιο έντονη σωματική δραστηριότητα πάμε στην πιο χαμηλή σωματική δραστηριότητα. Οπότε το πιο σωστό είναι αυτό, να ξεκινήσουμε από το πιο έντονο και μετά να χαμηλώσουμε στο τέλος με τη χρήση της σάουνας. Εδώ είναι η καμπίνα του μασάζ. Το μασάζ που δίνουμε είναι χαλαρωτικό, τύπου σουηδικού. Είμαστε θεραπεύτριες εδώ στο χώρο που μπορεί κάποιος πελάτης μπορεί να απευθυνθεί για να δεχτεί κάποιο τύπου μάλαξης και μετά υπάρχουν θεραπείες προσώπου και σώματος οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ επίσης σε θέματα επιδερμίδας. Δεν ερχόμαστε εδώ τόσο για το θεραπευτικό κομμάτι όπως μπορεί να απευθύνεται κάποιος σε κάποιο Ινστιτούτο Αισθητικής. Εδώ έχουμε σαν στόχο μας τη χαλάρωση κυρίως του πνεύματος και μετά του σώματος. Ακόμα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά κουραστική μέρα έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Απομένει μόνο ο μεγάλος τελικός. Η τελική αναμέτρηση για τον μεγάλο νικητή του αγαπημένου πιάτου είναι εδώ στο ένα channel στις 10 το βράδυ της Ανάστασης. Να είστε όλοι εκεί. Διογέννη, θέλω να σου πω κάτι. Μεγάλωσα με τις εκπομπές σου. Αυτό. Τώρα και δεν ξέρει που είναι. Δεν μπορεί να είναι. Τώρα μαθαίνει τώρα ο Σόλας. Γιατί
γιατί δεν έχει ξαναδουλέψει ποτέ στη ζωή του. Πιστεύω ότι είναι ένα σκάφο και μισό μισοτήφο. Ναι, ναι. Είναι πνεύμα αντιλογία. Πνεύμα. Πνεύμα, μα λέγανε πνεύμα, τάκι. Πουλάει πνεύμα. Πουλάει πνεύμα. Καλησπέρα, μου ένα Channel. Εδώ στο Ευνοτία. Πραγματικά είστε το πιο κουτσό γκρουπ που έχω δει που γνωρίζει μετά τη ζωή μου. Είμαστε οι γομοί. Γυρνάω και έχει χαρτί. Περνάω. Το αγαπημένο πιάτο ήταν μια εμπειρία, η οποία σίγουρα πρόσφερε πολλές εμπειρίες. Τα θέλεις κάτω, ρε Πασχάλη. Κατατίσατε... Να ρωτήσουμε λίγο τα... Γεια σας. Να ρωτήσουμε λίγο τα κορίτσια. Η κριτική.